αυτό το μήνυμα οι μαχόμενοι υγειονομικοί και εδώ στο Ηράκλειο μαζί με τους εκατοντάδες εργαζόμενους του νομού μας, με τους χιλιάδες, είναι εδώ γιατί γνωρίζουμε από πρώτο χέρι τι τραβάει η λαϊκή οικογένεια όταν έρχεται στα νοσοκομεία, στις δημόσιες δομές, στα κέντρα υγείας, όταν γνωρίζει, όταν δίνονται εκατομμύρια για φρεγάτες, για τους πολέμους, για να σφάζονται οι λαοί και την ίδια ώρα 9.000 κάτοικοι της Κρήτης δεν μπορούν να χειρουργηθούν. Γνωρίζουν πολύ καλά τι τραβάει ο κόσμος όταν προσπαθεί κάθε πρώτη του μήνα να κλείσει ραντεβού και του λένε μετά από 1, 2, 3 μήνες, μετά από χρόνια. Γνωρίζουν πολύ καλά την κοροϊδία των κυβερνώντων και των διοικούντων όταν μιλάνε για δίθεν δωρεάν χειρουργία από το τέλος του Νοέμβρη. Γνωρίζουν πολύ καλά οι μαχόμενοι υγειονομικοί ότι αν οι κυβερνήσεις, η κυβέρνηση ήθελε να δώσει δωρεάν χειρουργία, θα είχε προσλάβει προσωπικό, θα άνοιγε τις κλειστές χειρουργικές αίθουσες, θα άνοιγε τα κλειστά κρεβάτια εντατικής θεραπείας, θα προσλάβανε τώρα όλους τους συμβασιούχους, θα έδινε κρατική χρηματοδότηση που να καλύπτει τις ανάγκες. Αλλά η κυβέρνηση και η σημερινή, αλλά και οι προηγούμενες φτιάξανε νόμους τέτοιους που να έχουν τα νοσοκομεία επιχειρήσεις, τους ασθενείς πελάτες και βεβαίως τους εργαζόμενους να είναι φτηνοί, να είναι εργαζόμενοι που θα καλύπτουν 2 και 3 πόστα. Από αυτό εδώ το βήμα είναι βήμα κλιμάκωσης των αγώνων μας. Από εδώ λέμε ότι δεν θα τους αφήσουμε σε χλωρό κλαρί και τους διοικούντες και τους κυβερνώντες, αλλά και όσους βάζουν πλάτη μέσα στο εργατικό λαϊκό κίνημα, όπως πολύ καλά γνωρίζουμε.